να ανοίξουμε ακόμη ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας και να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την αντιπρίτανη έρευνας και διαβίου εκπαίδευσης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου. Κυρία Μιχαλοπούλου, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Καλησπέρα. Πολλά και ενδιαφέροντα θέματα όσον αφορά το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα και να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με την συνέχιση της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης, αυτή τη φορά με ένα νέο πρόγραμμα που έχει τον τίτλο «Σύγχρονη μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ελλάδα» και απευθύνεται σε στελέχη του 4ου Σώματος Στρατού. Θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα αυτό, καθώς να αναφερθείτε και στο στόχο και στο σκοπό του προγράμματος. Ναι, βεβαίως. Είμαστε στη φάση που εκδηλώνονται το ενδιαφέρον για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει προκύψει από μνημόνιο συνεργασίας αλλά και γενικότερα την συνεργασία σε διάφορα θέματα που έχουμε με το 4ο Σώμα Στρατού και είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή για στελέχη του στρατού, όχι μόνο του 4ου Σώματος αλλά γενικά για τους ανθρώπους από το στρατό. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι άνθρωποι του στρατού τόσο τους βασικούς όρους όσο και κάποια πιο εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στο μεταναστευτικό θέμα και έτσι να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική η παρέμβαση στην προσφυγική παύλα μεταναστευτική ροή. Τώρα, πρακτικά θέματα σχετικά με αυτό, έτσι, με την οργάνωση του προγράμματος που στην πρώτη του αυτού εκδοχή αφορά μόνο τα στελέχη του στρατού. Στη συνέχεια θα το επαναλάβουμε και θα το επεκτείνουμε παράλληλα. Θα είναι ανοιχτό σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Έχει, να πω ότι έχει μια διάρκεια περίπου 40 ωρών. Θα πραγματοποιείται το Σαββατοκύριακο, ξεκινά μέσα Μαΐου, 23 Μαΐου για την ακρίβεια και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Πραγματοποιείται, γίνεται από την αδέλφους των τμήματων κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής επιστήμης, ιστορίας εθνολογίας, αλλά ταυτόχρονα μετέχουν και συνεργάτες μας. Και θα σας πω ενδεικτικά κάποια ονόματα από τους καθηγητές μας. Είναι ο κύριος Σέρμπος Σωτήρης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του προγράμματος, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Η κυρία Πεπετζόγλου Μαρία, καθηγήτρια στο Κοινωνικής Πολιτικής. Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα, ο κύριος Γραμματίκας Βασίλειος από το Πολιτικών Επιστημών. Ο κύριος Κουλούρης Νίκος από το Κοινωνικής Πολιτικής στο τμήμα. Η κυρία Κουτσουράκη Ελένη, η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη ΜΚΟ. Ο κ. Παπαναστασίου και Κόρος Δημήτρης είναι διδάκτορες του Πανεπιστημίου μας και συνεργάτες στο τμήμα της κοινωνικής πολιτικής, ενώ θα έχουμε και την χαρά να μετέχει και ο κ. Αποστόλου Γρηγόριος, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Frontex στην Ελλάδα. Οπότε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό θα πλαισιώσει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει στο να κάνει μια εξοικείωση με βασικές έννοιες μετανάστευσης, προσφυγικής ροής, μηχανισμούς προστασίας, βασικά δικαιώματα, νομικές υποχρεώσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο και το πλαίσιο που αναπτύσσουν οι συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στα θέματα αυτά. Γεωπολιτικές διαστάσεις θα παρουσιαστούν από τον κύριο Σέρμπο όσον αφορά τόσο την περιοχή μας αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσουν τη δυνατότητα να εξ αποστάσεως τώρα πια λόγω του κορονοϊού η αρχική σκέψη ήταν για να γίνει διαζώσεις αλλά δεν μπορέσαμε να το να το υλοποιήσουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες και θα δώσει τη δυνατότητα και για ανταλλαγή απόψεων και για εμπειριών που, για ένα θέμα που όπως ξέρετε είναι πολύ επίκαιρο ειδικά στη Θράκη. Έτσι ακριβώς. Να αναφερθούμε λίγο και στις προθεσμίες υποβολής αναιτήσεων. Νομίζω οι προθεσμίες των αιτήσεων είναι μέχρι τα μέσα του Μαΐου. Έχουμε τις επόμενες 10 μέρες, περίπου 10 μέρες για να γίνουν οι αιτήσεις. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στις 23. Είναι ήδη ανοιχτή η πλατφόρμα, το kedivim.gov.gr, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Σε προηγούμενη συζήτησή μας, κυρία Μιχαλοπούλη, είχαμε αναφερθεί και στα υπόλοιπα προγράμματα τα οποία διοργανώνει στην παρούσα φάση το ΚΕΔΙΒΙΜ. Αν θέλετε να αναφερθούμε εν συντομία ξανά σε ορισμένα από αυτά, τα οποία μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τις αιτήσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι δύο προγράμματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση της επιχειρηματικότητας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά τα δύο είναι τα αντικείμενά τους. Παρέχονται από καθηγητές από το Οικονομικών Επιστημών, το τμήμα μας, τον κύριο Βλάδο συγκεκριμένα και συνεργάτες του. Και έχουμε μία παράταση 20 ημερών, έτσι ώστε να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να ξεκινήσουν εξ αποστάσεως, πάλι θα πω, οι εκπαιδευτικές ενότητες, παύλα, διαλέξεις, μαθήματα. Υπάρχει ενδιαφέρον και πιστεύω ότι θα ολοκληρωθεί όλο αυτό μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, για να μπορέσουμε κανονικά να προχωρήσουμε με τις προγραμματισμένες συναντήσεις τηλεδιασκέψεις πλέον. Μάλιστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να συζητήσουμε για το πολύ μεγάλο έργο υλοποίησης των φοιτητικών εστιών αλλά και των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπόν υποδομών του Δημοκρατίου Πανεπιστήμιου Θράκης. Σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υλοποίηση του έργου? Είμαστε στη φάση όπου έχει προκηρυχθεί η πρώτη ενότητα, η πρώτη φάση του διαγωνισμού, γιατί ο τρόπος που εξελίσσεται αυτό το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η δεύτερη έχει τον ανταγωνιστικό διάλογο και σήμερα, αργότερα κάποια στιγμή, θα ολοκληρωθεί και θα είναι διαθέσιμο στον αέρα με ημερομηνία λήξης της προκήρυξης 23 Ιουνίου, όπως έχει ανακοινωθεί. Και στο διάστημα αυτό θα μπορέσει να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον από τους τα ενδιαφερόμενα σχήματα. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο περιλαμβάνει τομές έρευνας στη Ξάνθη. Εδώ έχουμε τις φοιτητικές εστίες, εστιατόρια, δηλαδή υποδομές φοιτητικής μέρημνας, την κεντρική βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο, χώρους εκδηλώσεων, τελετών και συνέβρεση για τους φοιτητές, θα μπορούσαμε να πούμε, όπως επίσης και πανεπιστημιακές κατοικίες και κομμάτι από ξενώνες φιλοξενίας μικρής διάρκειας για αθλητές ή ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό και είτε για ερευνητικούς είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς πρέπει να παραμείνουν στο πανεπιστήμιό μας και να συνεργαστούμε μαζί τους για μικρό χρονικό διάστημα. Αντίστοιχα, θα συνεχίσω με την πόλη της Αλεξανδρούπολης, όπου και εκεί έχουμε φοιτητικές εστίες. 350 κλίνες είναι σε κάθε πόλη ο σχεδιασμός και φοιτητικό εστιατόριο μέσα όλες αυτές οι υποδομές στις πανεπιστημίου πόλεις, στη Δραγάνα συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκονται και αυτή τη στιγμή βρίσκεται το τμήμα της ιατρικής και κάποιες λοιπές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Αυτή είναι η ανάπτυξη και περιμένουμε ότι μέχρι τις 23 Ιουνίου θα έχουν υποβληθεί οι υποψηφιότητες, θα έχει γίνει τους ενδιαφέροντες για αυτή την πρώτη φάση. Μάλιστα. Κυρία Μιχαλοπούλου, πριν από λίγες ημέρες έγινε η μερική άρση των μέτρων της πανδημίας του κοροναϊού. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το τι θα ισχύσει για την επαναλειτουργία των ΑΕΗ. Κοιτάξτε, έχει δοθεί το πλαίσιο το οποίο το κάθε πανεπιστήμιο λαμβάνει υπόψη του ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις σχολές και τα τμήματα που έχει. Εμείς ακριβώς αυτό κάναμε, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί το εξάμηνο, το οποίο στη συντηρητική του πλειοψηφία γίνεται εξ αποστάσεως. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα για όπου αυτό είναι απαραίτητο να γίνουν διαζώσεις κλινικές και αυτό ακριβώς θα γίνει, όπως φαντάζεστε, για τις σχολές που τις αφορά. Και στη συνέχεια, μετά τη λήξη του εξαμήνου που έχει να κάνει με τη φοίτηση, δηλαδή την ολοκλήρωση της διδασκαλίας, θα περάσουμε στο κομμάτι της εξεταστικής που για το Πανεπιστήμιο μας θα ξεκινήσει από τις 22 Ιουνίου. Έτσι όπως κάναμε έναν προγραμματισμό, μέσα σε αυτά τα διαστήματα, το κάθε τμήμα, η κάθε σχολή, με αποφάσεις της και με το σχεδιασμό που όλοι αυτή τη στιγμή κάνουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε
το πλήρες πρόγραμμα, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και η εξεταστική μέσα στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Κυρία Μιχαλοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κι εγώ να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.